Πού θες να πάμε τώρα? Ρέθυμνο μου μυρίζει πάλι. Μα, για χαρά είναι το Ρέθυμνο. Ίσα-ίσα, εμένα θα μου άρεσε πολύ και με τέτοιο καιρό να είμαστε στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο έχουν ξεκινήσει, οι πρώτοι τουρίστες να πηγαίνουν. Έχει ξεκινήσει η σεζόν. Λοιπόν, πολύ καλό το ερώτημά σου, Μέρη. Και θα το θέσουμε στον καλεσμένο μας. Για να δούμε. Να καλησπερίσουμε λοιπόν, αν έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Γαλανάκη, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ρεθύμνου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι που σας συναντώ. Και εμείς. Καλησπέρα και στους ακροατές σας, στους θεατές σας μάλλον, τηλεθεατές σας. Έχει ξεκινήσει η σεζόν, έχουν ανοίξει κάποια ξενοδοχεία, όχι πολλά. Μεγάλα ξενοδοχεία, με χαμηλές πληρότητες πρέπει να πούμε. Ναι. Ελπίζουμε ότι τώρα τις μέρες του Καθολικού Πάσχα θα είναι αυξηθεί ο αριθμός. Όχι, ελπίζουμε, είναι σίγουρο αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών. Και στην ουσία όλα τα ξενοδοχεία ξεκινήσουν τον Μάιο, 1η Μαΐου ξεκινάνε τα περισσότερα ξενοδοχεία της πόλης και των περιχώρων του Ρεθύμνου και της Νότιας. Τώρα έχουμε, κύριε Γαλανάκη, τις τελευταίες έτσι, προετοιμασίες, τελευταίες πινελιές πριν το άνοιγμα των περισσότερων ξενοδοχείων. Ναι, και η πόλη, από ό,τι είδα και το πρωί που περπατούσα στην παραλία, και η πόλη καθαρίζουν, ο Δήμος δηλαδή καθαρίζει την παραλία, η οποία είναι και μεγάλη και είναι και σε καλή κατάσταση φέτος, δεν την έχει πάρει η θάλασσα. Ναι, σωστά. Και το είδαμε και στο καρναβάλι, ότι έχει όντως, έχει μπόλικη παραλία φέτος. Ναι, έχει πολύ πράγμα, ναι, δόξα τω Θεώ. Και τα ξενοδοχεία κάνουν ό,τι μπορούν. Φτιασιδώνονται, μοκυγιάρονται. Αυτό, φτιασιδώνονται. Καλά το είπατε. Τι εθνικότητες είναι οι πρώτοι τουρίστες που αναμένονται τώρα έτσι με αφορμή το Καθολικό Πάσχα? Γερμανοί κυρίως. Γερμανόφωνοι μάλλον, θα σου πει σωστά. Γερμανοί, Αυστριακοί, Ελβετοί, ακολουθούν και Αγγλέζοι, Γάλλοι. Όλες οι εθνικότητες, Ολλανδοί, Βέλγοι, αυτές είναι και οι κυρίως εθνικότητες που έρχονται στο Ρέθυμνο. Προτιμούν το Ρέθυμνο. Σκανδιναβούς. Σκανδιναβούς το Ρέθυνο. Ναι, ναι, ναι. Έχει Σκανδιναβούς το Ρέθυνο, αλλά όχι τον αριθμό που έχουν τα Χανιά. Ναι, τα Χανιά τα αγαπάνε οι Σκανδιναβοί. Εσχάτως και τη Σιτία αρχίζουν και αγαπάνε πολύ οι Σκανδιναβοί από ό,τι βλέπουμε. Έτσι. Χανιά και Σιτία. Ναι. Και το Νότιο Ρέθυμνο αγαπάνε και στον Πλακιά πλέον. Το Απόλλο κατεβαίνει Πλακιά πλέον. Και πώς θα πάνε στον Πλακιά φέτος, κύριε Γαλανάκη, που δεν περνάει ο δρόμος? Πάνω από το άλλο φαράκι που είναι ακόμα ανοιχτό. Ακόμα, ναι. Δεν ξέρω. Ελπίζουμε ότι θα μείνει ανοιχτό. Και ελπίζουμε ότι θα ανοίξουν και το άλλο στο Κοτσιφό, το φαράκι του Κοτσιφού, σύντομα. Γιατί δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, αλλά δημιουργεί και οικονομικό πρόβλημα, γιατί πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 20 λεπτά επιπλέον διαδρομή, τουλάχιστον αυτοί που μένουν, κινούνται προς Φαγκιά, προς Ροδάκινο, προς Σελιά και προς Δυτικό Πλακιά. Είναι μια επιπλέον χρόνος 20 λεπτά και 20 να γυρίσει 40 λεπτά. Δεν είναι λίγο, βέβαια. Μεγάλη η ταλαιπωρία. Και οικονομικά, όπως το λέτε. Και οικονομικά η βενζίνη, στοιχίζει, η βενζίνη έχει πάει στο Θεό. Οπότε ναι, ελπίζουμε ότι θα αφήσουμε πια τις πολλές μελέτες, θα κάνουμε μια σωστή μελέτη από την αρχή, να προχωρήσει, να το καθαρίσουν, να το φτιάξουν και στην πορεία θα το φτιάξουν όπως πρέπει να γίνει σωστά, δηλαδή αυτό το cut and cover που λένε ή το τούνελ ή το... Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει άμεσα, ότι μπορεί να γίνει για καλά. Αυτό θέλει πολύ καιρό για να μελετηθεί, να προετοιμαστεί. Κύριε Γαλανάκη, αυτό θέλει πάρα πολύ καιρό. Έχει πολύ ψωμί. Έχει πολύ ψωμί και πολλά χρόνια. Χρόνια. Πολλά χρόνια και μεγάλο κόστος, υποθέτω. Οπότε εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν σχετικά γρήγορα, δηλαδή σε διάστημα 2-3 μηνών, το φαράγγι να ανοίξει. Είδαμε μια ανακοίνωση από την πλευρά σας. Είδαμε ότι υπάρχει μια αγωνία και είναι κατανοητό βεβαίως με δεδομένο ότι υπάρχει τέτοιο παραλιακό μέτωπο στα Νότια. Εννοείται, είναι λογικό. Ναι, είναι κατανοητό και η αγωνία μας κυρίως συνίσταση ότι διαβάζαμε διάφορα ότι στο τάδε μελετητής θα έρθει και άλλος μελετητής, θα έρθει και παράλληλος μελετητής. Και επειδή οι μελέτες στην Ελλάδα περιμένουμε μετά και να οριμάσουν και να πέσουν, ξέρω εγώ, και επειδή τα έργα παίρνουν μετά παρατάσεις και ξανά παρατάσεις και ξανά παρατάσεις,
θεωρήσαμε ότι πρέπει κάπως να κουνήσουμε το καμπανάκι, να χτυπήσουμε το καμπανάκι για να κινηθεί λίγο πιο γρήγορα το πράγμα και νομίζω ότι εσείς έχετε πάρει κάποια νεότερη ενημέρωση για το ένα πιθανό έστω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα πότε θα ξανανοίξει ο δρόμος εκεί στο παράγκι του Κοτσιφού? Όχι, κανένα, ούτε από το Δήμο, ούτε από την περιφέρεια. Άρα μένουμε σε αυτά που... Μας λένε ότι ναι, προσπαθούν να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν. Ναι. Άρα μένουμε, κύριε Γαλανάκη, σε αυτά που γνωρίζουμε για τις αυτοψίες και των μελετητών, αυτά που είπατε κι εσείς. Αυτά που γνωρίζουμε. Ναι. Και οι μελετητές που αν και έρχονται, ναι. Αυτά. Ναι. Εκεί μένουμε. Ελπίζουμε πάντως, ναι, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Ειδικά το δυτικό κομμάτι του Πλακιά, Πραγκοκάστελο, το Ροδάκι, με σελιά υποφέρουν. Ναι. Από τη διαδρομή την επιπλέον και είναι και οικονομική αθέμαξη για όλους εμάς και για τους επισκέπτες μας. Mm-hmm. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί επισκέπτες που ρωτάνε που δεν έχουν καταλάβει ποιο φαράγγι έχει και πώς πάω τώρα στο Πλακιά, ας πούμε. Δηλαδή, αν μπείτε σε κάποια blog, σε κάποια site, στο Facebook που είναι κυρίως ξένοι που επισκέπτονται χρόνια και χρόνια την περιοχή, το ερώτημα τους είναι αυτό. Πού πάνε τώρα Πλακιά? Γιατί ο Πλακιάς είναι μια από τις περιοχές που έχει πραγματικά επαναλαμβανόμενους. Έχει φαν ανθρώπους που πηγαίνουν, πας μια φορά και πας για πάντα. Το 70% των πελατών νομίζω το κάνω, όχι το 70% είναι επαναλαμβανόμενοι. Δηλαδή, ναι. Άνθρωποι που πάνε χρόνια και δύο φορές το χρόνο και μένουν χρόνια εκεί και άλλοι. Και καλά τουλάχιστον, γιατί το είπατε και πριν, εντάξει, και ευτυχώς έχουμε και τον άλλο δρόμο από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι, αλλά και εκεί πάντα είναι λίγο επίφοβα τα πράγματα, έτσι, κύριε Γαλανάκη. Εκεί, ναι, είχε πέσει και πρόσφατα. Μα αυτό θυμόμαστε, γι' αυτό. Ένας βράχος, ο οποίος είχε το μισό παράδεισο, είχε ο άνθρωπος και σώθηκε μαζί του, γιατί το κούσε τα μάξι. Καλά το λέτε. Το τσάκισε τα μάξι. Δηλαδή, εντάξει. Δεν θα σου προσφέρει κανένα αίσθημα ασφαλείας ούτε αυτό το φαράγγι. Mm. Παρόλο που έχουν γίνει και εκεί παρόμοια μέτρα θωράκισης, έχουν υπάρξει παρόμοια μέτρα θωράκισης, ελπίζω ότι δεν έχουν κουνήσει εκεί βράχοι και δεν θα πέσουν επιπλέον βράχοι. Λοιπόν, πάμε στα καλά τώρα. Το δούμε λόγω των μέτρων, ναι. Πείτε μου. Ωραία. Τα μηνύματα που παίρνετε για τον τουρισμό, που παίρνουμε όλοι για τον τουρισμό στην Κρήτη φέτος, είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξα. Μοιράζεται και το Ρέθυμνο αυτή την αισιοδοξία? Η Ιωνή είναι καλή? Ναι, είναι καλή και για το Ρέθυμνο. Και το Ρέθυμνο περίπου παίρνει ένα 18 με 20% των διανυκτερεύσεων και των αφήξεων της Κρήτης. Τη Μεγάλη Πίτα την έχει το Ηράκλειο, ακολουθούν τα Χανιά και μετά το Ρέθυμνο. Αλλά υπάρχει και στο Ρέθυμνο αρκετή αισιοδοξία, ναι. Το μόνο πρόβλημα που φαίνεται έτσι λίγο στον ορίζοντα, αλλά νομίζω θα λυθεί, είναι οι Γερμανοί που έχουν υψηλό πληθωρισμό, η γερμανική αγορά. Έχουν υψηλό πληθωρισμό και είναι και το tour operator FTI, ο οποίος είναι επεξίου κρεμάμενος. Κύριε Γαλανάκη, εμάς τώρα, κόσμος που ζει στη Γερμανία και εδώ και Έλληνες αρχίζουν και μας μεταφέρουν και κριτική ότι και στη Γερμανία αρχίζουν και βιώνουν οικονομική κρίση όπως την είχαμε βιώσει εμείς πριν από μερικά χρόνια. Είναι τέτοια τα μηνύματα που λαμβάνετε κι εσείς και αν ναι, σε τι βαθμό σας ανησυχεί? Υπάρχουν κάποια μηνύματα, ναι, και υπάρχει μια σχετική ανησυχία. Υπάρχουν κάποια τέτοια μηνύματα ότι και έχουμε γίνει και ακριβή χώρα πλέον, έτσι, είμαστε πανάκριβη χώρα για το... Τα Nebenkosten που λένε οι Γερμανοί, τα εκτός του ξενοδοχείου και το πακέτο, την πτήση και όλα αυτά. Τα γύρω-γύρω είναι πλέον, τα έξοδα είναι πλέον πολύ μεγάλα. Οπότε αρχίζουν και το σκέφτονται. Και ίσως και φαίνεται εξάλλου ότι η πρώτη τους επιλογή είναι η Αίγυπτος, Τουρκία, η Ισπανία και μετά είναι η Ελλάδα. Πρώτη τους επιλογής. Ελπίζουμε τώρα στην Κρήτη, επειδή η Κρήτη είναι ένα must για τους Γερμανούς, για τους Γερμανόφωνους γενικά. Ναι. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα νικήσει η αγάπη τους για την Κρήτη. Η παραδοσιακή αγάπη, έτσι. Θα βάλουμε λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και θα έρθουν, όσοι μπορούν τουλάχιστον. Σαν βροντάκιδες και φουρτουνάκιδες ακούστηκε αυτό, κύριε Γαλανάκη. Θα υπερισχύσει η αγάπη. Ναι. Όχι, υπάρχουν Γερμανοί, μας αγαπάνε. Ωραία. Γερμανοί.
Γερμανοί μας αγαπάνε όπως είμαστε ή μας ζητάνε να αλλάξουμε και γενικά οι τουρίστες. Θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε υπάρχει μια λίγο στροφή από το παραδοσιακό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, λίγο ήλιος. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Ναι, πάμε μπροστά, αυξάνουμε τους αριθμούς. Σιγά σιγά και με το καινούργιο αεροδρόμιο θα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλα νούμερα. Και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Δεν κοιτάμε, δεν υπάρχει, θεωρώ ότι δεν υπάρχει στρατηγική. Κάτι πάνε γίνει τώρα από την περιφέρεια, αλλά είναι ίσως λίγο αργά. Ούτε από τους Δήμους υπάρχει στρατηγική. Σε τι επίπεδο εννοείται προβολή, σε τι επίπεδο? Υποδομών. Σηκώνουμε πλέον. Δηλαδή, αυτά κάτι φαραωνικά projects που διαβάζω ότι γίνονται κατά καιρούς, κυρίως στα Δυτικά Χανιά και στην Ελούντα, αλλά κυρίως στα Δυτικά Χανιά, και 200 κρεβάτια. Πού θα πάρουν αυτοί? Οι Δήμοι τα έχουν σκεφτεί αυτά. Από πού θα πάρουν νερό? Ποιος τους δίνει άδειες? Δηλαδή, είναι ένα θέμα αυτό. Ρεύμα, σκουπίδια. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να πάμε λίγο σε μια πιο βιώσιμη προσέγγιση του τουρισμού στην Κρήτη. Βεβαίως και σε επίπεδο υποδομών, κύριε Γαλανάκη, το Ρέθυμνο και τα επόμενα χρόνια είναι σε μια ιδιαίτερη, ιδιάζουσα κατάσταση. Δηλαδή, και το αεροδρόμιο Καστελείο θα ξεκινήσει να λειτουργεί, πέφτει μακριά για το Ρέθυμνο. Την πατήσαμε εκεί, να την πατήσαμε, ναι. Έχετε δίκιο. Είναι μακριά, είναι μακριά. Η ελπίδα μας είναι να γίνει ο ΒΟΑΚ όσο γίνεται πιο γρήγορα και να γίνει άμεσα ο δρόμος Χανιά. Μα γι' αυτό το επισημαίνουμε και εμείς, γιατί συσχετίζονται άμεσα. Δηλαδή το αεροδρόμιο χρειάζεται ένα γρήγορο αυτοκινητόδρομο για να μπορούν και από το Ρέθυμνο και οι επισκέπτες να μεταβαίνουν εύκολα. Αλλά είναι άμεσα, συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι ο ΒΟΑΚ και τον αεροδρόμιο. Ναι, αλλά μιλάω για το Ρέθυμνο, για το αεροδρόμιο Χανίων, να μπορεί να σηκώσει τον κόσμο του Ρέθυμνου. Αλλά να τον σηκώσει το αεροδρόμιο μπορεί και να τον σηκώσει. Αν θυμάμαι καλά, σηκώνει μέχρι 7-8 εκατομμύρια κόσμο. Αλλά ο δρόμος από το αεροδρόμιο να κατέβεις κάτω είναι εξαιρετικά στενός, είναι μια ταλαιπωρία και δεν εξυπηρετεί μόνο το Ρέθυμνο. Εξυπηρετεί και το Καστέλι και το Μάλεμε και την Παλιόχωρα και τα Σφακιά και τα ίδια τα Χανιά, του Πλατανιά. Σωστά. Είναι πολύ πιο εύκολο να βγεις στο ΒΟΑΚ να πας στο Πλατανιά παρά να πας μέσα από την πόλη των Χανίων. Βέβαια. Είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά και αυτό το ακούω χρόνια μελέτες. Είμαι στις μελέτες, είναι στις μελέτες, είναι στις μελέτες. Οριμάζουν οι μελέτες. Βλέπουμε ότι σας έχει κουράσει το θέμα μελέτη, κύριε Γαλανάκη. Ήμουν αλλιώς και γέρασα με τη μελέτη. Νομίζω, κύριε Γαλανάκη, θα γίνουμε φίλοι έτσι που πάει. Γιατί είναι η ατάκα που λέω μόνιμα αυτό. Ήμουν ανιά και γέρασα. Να περιμένω να γίνουν τα ΟΒΟΑΚ, να περιμένω να γίνουν τα αεροδρόμια, να περιμένω να σκεφτεί κάποιο ότι τα νερά της Κρήτης είναι πεπερασμένα. Πεπερασμένα είναι. Δίκιο, ναι. Και δεν μπορούμε για πάντα να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αντλούμε, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε, όχι. Δεν είμαστε, γι' αυτό σου λέω, δεν υπάρχει στρατηγικό σχεδιασμό. Τι θέλουμε, πώς θέλουμε να είμαστε σε 10 χρόνια, σε 15, σε 20, πώς θέλουμε να είμαστε, τι πρέπει να κάνουμε για να αντέξουμε. Συμφωνώ να αυξηθεί ο κόσμος στην Κρήτη, αλλά να αυξηθεί χωροταξικά. Όχι, μαζεύονται όλοι στο βορρά, στο βόρειο άξονα ή μαζεύονται όλοι στα Δυτικά Χανιά ή στη Γεωργιούπολη ή στο Ρέθυμνο ή στο Ηράκλειο. Να πάνε και στο Νότο, να διαχειριστεί όλος αυτός ο κόσμος, αλλά με project πιο κοντά στο περιβάλλον, πιο κοντά στην τοπική κοινωνία και να επωφελείται και η τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι και για τον κόσμο τον ίδιο είναι καλύτερα. Ένα μεγάλο project, okay, βοηθάει κάποιο κόσμο να δουλέψει. Ναι. Αλλά δεν ωφελεί και πολύ την τοπική κοινωνία, θεωρώ εγώ. Όσο θα την ωφελούσε, 10 μικρότερα project. Έχετε δίκιο. Σωστό. Αλλά εμείς να μείνουμε στα αισιόδοξα μηνύματα και από τις προκρατήσεις. Τώρα, εσείς δεν ξέρω ακριβώς πόσο τις μετράτε έτσι, τις προκρατήσεις ή αν κρατάτε και επιφυλάξεις εσείς τουριστική παράγοντα. Εκεί τώρα, ναι, μετράμε ό,τι μετράει το INSET, ό,τι μετράνε τα αεροδρόμια, ό,τι μετράνε ό,τι μας δίνει και το operator και κάποια portals που είναι συνδεδεμένα με βραχυπρόνιες μισθώσεις και λοιπά. Πλατφόρμες βραχυπρόνιες μισθώσεις. Από εκεί τα μετράμε. Πάντα εντάξει. Θεωρούμε ότι θα είναι μια καλή χρονιά, ότι θα είναι πάνω. Για το Ρέθυμνο συγκεκριμένα δεν μπορούμε να πούμε, αλλά μπορούμε να πούμε για την Κρήτη ότι ένα 7-8% θεωρείται ένα λογικό νούμερο. Αύξηση. Αύξηση, ναι. Μάλιστα. Μακάρι. Όπως θα δίνει ο tour operator και όπως θα βγήκαν τα νούμερα προεκθέσεις, προβλέψεις πιο ειδικών από εμάς. Έτσι.
Ας ελπίσουμε βεβαίως ότι οι αφήξεις και οι διανυκτερεύσεις θα μεταφραστούν και σε οβολό γύρω-γύρω και τριγύρω αυξημένο. Δηλαδή, να μην αυξηθούν μόνο οι αφήξεις. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος. Έχει αυξηθεί προφανώς, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος ζωής. Θα αυξηθούν και τα έξοδα των τουριστών. Οι Γερμανοί ήδη πέρυσι ξοδέψαν, που ήταν και οι καλύτεροι πελάτες, περίπου 1.600 ευρώ το κεφάλι, το άτομο. Δηλαδή μια οικογένεια 4 ατόμων θέλει 6.000 ευρώ, έτσι. Είναι πολλά Πού λεφτά. Να πάει. Φοβερό. Είναι πολλά. Είναι πολλά λεφτά. Αφού τελούν τα στοιχεία τουλάχιστον. Πιστεύω ότι θα πάρει και ο κόσμος απ' έξω. Να υπάρχουν τα all inclusive ξενοδοχεία, αλλά αυτά υπάρχουν και αλλού. Υπάρχουν και είναι μια μόδα η οποία είναι τώρα, σε 5 χρόνια μπορεί να μην είναι. Ας φτιάξουμε καταλήμματα καλύτερα, πιο κοντά στην κοινωνία και νομίζω ότι θα υποφεληθεί και η ίδια κοινωνία από τον τουρισμό, από την αύξηση αυτή. Τέλεια. Κύριε Καλανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Καλή συνέχεια και σε εσάς.